Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του ένωση.gr. 5η 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και σε λίγες ημέρες η ΑΕΚ θα δώσει ακόμα έναν εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Πανετολικό στο Αυρίνιο. Στα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν τα έχει πάει καλά. Ήττα από τη Βελέζ, ήττα από τον ΠΑΟΚ και ισοπαλία σαν ήττα ουσιαστικά στην Κρήτη από τον Όφη. Σε αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι προφανώς και παίζονται πολλά περισσότερα. Είναι πιο ωριακό από ποτέ, πολύ νωρίς με τη σεζόν, δυστυχώς για την ΑΕΚ και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και άπαντες στην ΑΕΚ γνωρίζουν ότι πρέπει την Κυριακή και να κερδίσουν τον Πανετολικό, αλλά και να δείξουν μια σημαντική βελτίωση αναφορικά με το παιχνίδι τους. Από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι θα δούμε αλλαγές από τον Βλάντα Μιλόγιουιτς στο αρχικό σχήμα. Θα δούμε και αυτές πώς θα ανταποκριθούν και πώς θα βοηθήσουν την ΑΕΚ στο κομμάτι της ενδεκάδας, διότι μην ξεχνάμε ότι πλέον παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και οι αλλαγές, θα πρέπει να παίζουν πλέον πολύ μεγάλο ρόλο και οι αλλαγές για την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια των αγώνων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ΑΕΚ και τον Βλάντα Μιλόγιουιτς, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει είναι δεδομένη η στήριξη, όπως καταγράφηκε και στο ρεπορτάζ του ένωση.gr, η στήριξη από τον Δημήτρη Μελισσανίδη προς τον Σέρβο προπονητή, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως ένα πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα την Κυριακή να ξεσηκώσει πάλι θύελα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν θα πρέπει να παρασυρθεί από το οτιδήποτε αναφορικά με την επιλογή που έχει κάνει για τη θέση του προπονητή. Ο Βλάνταν Μιλόγιουιτς είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, αυτόν επέλεξε η ΑΕΚ, αυτόν θα πρέπει να στηρίξει και αυτόν θα πρέπει να αφήσει να δουλέψει, τουλάχιστον να δούμε ένα ικανό δείγμα από την προπονητική του ικανότητα για να χτίσει αυτή τη νέα ΑΕΚ με τις πολλές αλλαγές που είδαμε αυτό το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι συγγνώμη, και για αυτή τη σεζόν παραμένει το να φτιάχνει μια καλή ομάδα, μια καλή βάση εν ώψη της ομάδας που θα μπει στο νέο γήπεδο και προφανώς εκεί θα διεκδικήσει πολλά περισσότερα. Αυτό σημαίνει βεβαίως, δεν σημαίνει βεβαίως ότι η ΑΕΚ δεν πάει για πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει να το λέει καν, θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Θα πρέπει να έχει πάντα στόχο τη νίκη στα παιχνίδια, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε η δημιουργία μιας καλής ομάδας είναι πολύ πιο σημαντικό για να υπάρχει σωστή βάση για του χρόνου. Και αφού είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να παρασυρθεί από το οτιδήποτε την Κυριακή, θα πρέπει και ο Βλάντα Μιλόγιουιτς από πλευράς του να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο, κάτι πολύ πιο δυνατό και πιστικό στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και ο ίδιος πολύ περισσότερο το τι εννοούμε. Από το ένωση.gr, καλό σας βράδυ.